Τηρώντας το αυστηρό πρωτόκολλο που προβλέπεται για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού, πραγματοποιήθηκε η ταφή του άτυχου 42χρονου γερμανού καθηγητή Ανδρέας Χίλμπολ. Η σωρός ενταφιάστηκε στο νέο κημητήριο του Ηρακλείου και όχι στην πατρίδα του, καθώς ο ιός είναι εξαιρετικά μεταβωτικός. Η διοικήτρια της 7ης είπε, μίλησε για την τελετή που πραγματοποιήθηκε με απόλυτο σεβασμό στο νεκρό. Από την πρώτη στιγμή με την πρόξενο της Γερμανίας, την κυρία Ζουριδάκη, είχαμε επικοινωνία και με τους γονείς και με τη σύντροφο του Ανδρέα. Ακολουθήθηκε αυτό ακριβώς το οποίο θα ήθελε και εκείνος. Επαναλαμβάνω, με απόλυτο σεβασμό στον νεκρό, όπου εκπροσωπήθηκε και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και διαβάστηκε μία επιστολή και από τους γονείς και από την σύντροφό του, από τον κύριο Δασκαλάκη, συνάδελφό του. Σύμφωνα με τη διαδικασία που επιβάλλεται να ακολουθείτε, η σωρός τοποθετήθηκε σε ειδικό σάκο και έπειτα σε ειδικό φέρετρο, το οποίο σφραγίστηκε. Οφείλουμε να σεβαστούμε τους ανθρώπους που θα χαθούν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ευχιόλων είναι να μην αντιμετωπίσουμε άλλο θάνατο στην υγειονομική μας περιφέρεια, ωστόσο πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό όμως που αξίζει να μεταφέρω και μου το ζήτησαν οι γονείς του Ανδρέα και η σύντροφός του, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τους λοιμοξιολόγους, τους ανθρώπους της μονάδας του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών, για τη φροντίδα που είχε ο Ανδρέας από την πρώτη στιγμή και όλο το διάστημα που παρέμενε στο σπίτι και μετά που χρειάστηκε να νοσηλευθεί και στη μονάδα και στην κλινική. Ο 42χρονος μαθηματικός με ειδίκευση στην ανάκτηση και επεξεργασία δορυφορικών παρατηρήσεων του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος ταξίδεψε αεροπορικός από τη Βρέμη το Σάββατο 7 Μαρτίου με προορισμό την Κρήτη στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους, προκειμένου να πραγματοποιήσει επιστημονικά σεμινάρια στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημίας. Με ανίποτη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα το φίλο και συνάδελφο Dr. Ανδρέας Χίλμπολ, που έχασε τη μάχη με τη ζωή, θύμα του φωνικού κορονοϊού, τη στιγμή που υπηρετούσε το πανεπιστήμιό μας. Ο Ανδρέας διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις τόσο με επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κρήτης, όσο και με όλους τους ερευνητές της διεθνούς κοινότητας, με τους οποίους συνεργάστηκε στη διάρκεια της επιστημονικής του σταδιοδρομίας. Οι άριστες επιστημονικές γνώσεις του, η παιδαγωγική του ικανότητα και κυρίως η ευγένεια και η καλοσύνη του ήταν λίγα μόνο από τα χαρακτηριστικά του πολυτάλαντου του αυτού επιστήμονα και του θαυμάσιου ανθρώπου. Οι φοιτητές που παρακολούθησαν τα σεμινάρια του παραμένουν όλοι καλά στην υγεία τους, ταυτόχρονα όμως είναι βαθιά συγκλονισμένοι για τον πρόωρο χαμό του δασκάλου τους. Την ίδια ώρα οι επαφές του άτυχου άνδρα παραμένουν σε καραντίνα. Έχει ακολουθηθεί όλη η διαδικασία βάσει πρωτοκόλλου, γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι που είχαν έρθει σε επαφή μαζί του ακριβώς το χρονικό πλαίσιο που πρέπει να παραμείνουν σε απομόνωση στο σπίτι τους. Γνωρίζουν, είναι σε συνεννόηση με τους γιατρούς και με τον ΕΟΔΗ. Ξέρει ο καθένας το χρονικό πλαίσιο που υπαγορεύει το πρωτόκολλο για παραμονή στο σπίτι.